διαπευθύνονται προς κάθε κατεύθυνση συνδικαλιστική ιδιότητα. Αυτό που επιδιώκουμε είναι το ξεχωρισμό του κράτους. Τις ιδέες τις επεξεργαζόμαστε με την Εθνική Τράπεζα αλλά και την Ακαδημία Διοίκησης της Μεγάλης Βρετανίας μέσα με από τον διορισμό της κυρίας Λαμπριανίδου και ως επιτρόπου. Η κυρία Λαμπριανίδου έχει ένα συντονιστικό για να υποβάλει ιδέες. Υπάρχει η Επιτροπή Ανθρώπινης Επεξεργασίας και βεβαίως το Υπουργικό Συμβούλιο που θα τις υλοποιήσει. Σε αυτήν μας την πορεία με εξυγχρονισμό θέλουμε σε συνεργούσεις των διάλογων και του Βασιλείου. Η άλλη μας επιλέγει νομικίστικες θεωρήσεις, πιστεύοντας ότι θα αποφευθεί αυτό το οποίο είμαστε αποφασισμένοι για τον εξυγχρονισμό, απαντώνει το πλάτη νυχτρά. Και θέλω να διαβιβάσω ένα αυστηρό μήνυμα προς την ηγεσία της Βασιλείας. Ή συνεργάζονται και συνομιλούν ή απλά θα αφήσουν τα μέλη τους στο να αποδεχτούν οτιδήποτε συγχωριστικό βεβαίως θα έχει το αποτέλεσμα των μελετών που είναι. Δεν έχει σημασία η ιδιότητα ή η περιεξηγητής, αλλά η ουσία του περιεχομένου των εισηγήσεων. Συνεπώς, αν θέλουν να συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό, ας το πράξουν και ας αφήσουν τις νομικές τους θεωρήσεις αλλού. Θα είμαι απόλυτα αυστηρός με όσους νομίζουν ότι θα παρεμποδίσουν αυτό που απαιτεί ολόκληρος ο Κυπριακός λαός.